η Θεσσαλία είναι ένας γεωγραφικός χώρος με εναλλαγές μεγάλης κλίμακας και εξαιρετικά αρχιτυπικά τοπία. Ο μεγάλος ποινιός του Θεσσαλικού τοπίου πηγάζει από τα βουνά της Υπήρου και διατρέχει όλο το Θεσσαλικό κάμπο και καταλήγει με διάφορες ροές, ορινές, παιδινές, μπορώ να πω μυθικές, με μυθικούς συνειρμούς, καταλήγει στο Αιγαίο. η κατοίκηση του Θεσσαλικού κάμπου χάνεται στην προϊστορία επειδή είναι ένας έφορος κάμπος ο οποίος περιβάλλεται από τα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας τον Όλυμπο των Θεών, τον υπέροχο Κίσαβο που καταλήγει στο Αιγαίο και στο Πύλιο και τη διαδρομή του Αργυροδίνη Ποινιού όπως τον λένε στην παράδοση ο οποίος καταλήγει στο Αιγαίο μέσω από τη χαράδρα των τεμπών που είναι η χαράδρα που δημιουργήθηκε πριν από αμύθιτους χρόνους από ένα μεγάλο σεισμό που έγινε η Θεσσαλία που ήταν θάλασσα έγινε μια έφορη πεδιάδα. Μια κοιλάδα που πέρασε στα παραμύθια το παιδικό μας χρόνο και στη φαντασία μας πήρε μυθικές διαστάσεις όπως και ήταν μυθολογικός ο χώρος διότι στο χώρο αυτό πίστευαν ότι κατοικούσαν οι νύμφες του ποινιού οι νύφες του φωτός και της τύλβης την λάμψη μια χαοτική μορφή φωτός απάνω στα νερά. Στον Όλυμπο κατοικούσαν οι θεοί του Όλυμπο ως γνωστόν και οι νύφες ήταν μια συνέχεια όλης αυτής της ε, μυθικής βίωσης. Ο ποινιός αφού περάσει από την κοιλάδα των τεμπών με τα φοβερά παγανιστικά τοπία των παιδικών μας χρόνων και των διηγήσεων των μυθολογικών καταλήγει στο δέλτα, το δέλτα του πινιού, που είναι μια συνάντηση των ορεινών αυτών μεγάλων όγκων με το Αιγαίο Πέλαγος. η Λάρισα, κατά μεσή του Θεσσαλικού κάμπου, μια παιδινή οριζόντια πόλη, είχε τη χάρη να την διατρέχει ο Πινιό ποταμό. Ο Πινιό όμω προπολεμικά έκανε πολλέ πλημμύρε και αναγκαστήκαν να απομακρύνουν την Κίτη. Ήρθε και ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που γίναν μεγάλο σεισμό και οι βομβαρδισμοί, και τα παιδικά μου χρόνια βρέθηκα να είμαι σε ένα τοπίο. Ε, τελείως ουδέτερο ανέλπιδο θα έλεγα, σε μια πόλη που θεωρείται από τις ασχημότερες της Ελλάδας. Είχε χάσει ότι οποιαδήποτε σχέση με το φυσικό της τοπίο, με το ιστορικό της τοπίο. Ήταν πραγματικά ένα νεκρό σημείο θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε τη τύχη, σαν παιδιά, ε, να ζούμε σε ένα ευρύτερο καταπληκτικό τοπίο της Ελλάδας, που ήταν το έφορος Θεσσαλικός κάμπος, με τους ορεινούς όγκους που το περιβάλλανε, και με το προβιομηχανικό ανθρωπογενές τοπίο, με τις δραστηριότητε που έχουν σχέση με τη σπορά, το θερισμό, με τις αγροτικές δουλειές. Ένα γεγονός που είχε περάσει στα παραμύθια, είχε περάσει στις αφηγήσει από τους γονεί μα. Είχε περάσει έτσι σαν ένα τοπίο διαδραστικό, το οποίο έδινε μία χαρά βίωσης στο κάμπο και σαν παιδιά το αντιλαμβανόμασταν αυτό, το βλέπαμε. Είχε δημιουργήσει μία ζύμωση στο μυαλό μας, μία δυνατή αίσθηση του μόχθου και σύγχρονα της χαράς της επιβίωσης. Μέσα στην ανοιχτή πεδιάδα, σε αυτό το ανοιχτό και περίκλειστο τοπίο το Θεσσαλικό, παρακολουθούσαμε εκστατικά τα φυσικά φαινόμενα, το ταξίδεμα μεγάλων όγκων από σύννεφα, τα πουλιά σε σχηματισμούς και τους κεραυνούς του Δία από το φοβερό Όλυμπο. Ιδιαίτερα μα συγκινούσαν τα τοπία ομίχλη. Η μεταβαλλόμενη περιορισμένη ορατότητα στα παραποτάμια χωριά του ποινιού ήταν για μα ένα απρόπτο παιχνίδι. Η χαμένη σχέση της πόλης με το ποταμό εμένα ήταν κάτι που με συγκλώνιζε από παιδί γιατί ξαφνικά ήταν μια πόλη χωρίς ποτάμι. Ήταν μια μεγάλη στέρηση ήταν ένα, ένα γεγονό που μενοχλούσε με φαίνεται πάρα πολύ διότι είχα μία λατρεία με τα νερά. In the 1980s the mayor Aristides Lambroulis, decided on the archaeological excavation of the residential hill located in the city center and discovered the magnificent ancient theater of the 3rd century BC. Which was as big as the ancient theater of Epidavros. The emergence of the ancient theater in the city center led me to suggest the reconnection of the city of Larissa with its lost natural and historical landscape, and in particular with the flow of its great river Pinio. Προσπάθησα <laughs> να αναπτύξω Neron νερών, είτε ορεινού είτε παιδινού. Επίση, συνδυασμού των με με τα πηγάδια, με τη χρήση του νερού στι τέρνε, στι ριστέλε όπου πλέναν τα ρούχα και γενικά τη διαχρονική παραποτάμια βίωση τη πόλη. Όλο αυτό ήταν ένα γεγονό το οποίο προσπάθησα να ξαναφέρω στο κέντρο μια ουδέτερη μεταπολεμική πόλη, η οποία είχε χάσει οποιαδήποτε σχέση με το τοπίο, το φυσικό και το αρχαιολογικό. Οι κώδικοι στο νερό που μας περιέβαλαν ήταν για μας ένα πρωταρχικό στοιχείο σχέσης με τη φύση. The two main squares of the town, the central and the post office square, are included in a holistic design approach in order to reveal the temporal historical character of Larissa. to achieve these goals she proposes the design of the sculpted river marking the lost relation of the city with its river pinios and emphasizing the different landscape types of thessaly along its route the sculpted river flows towards the ancient theater and enables the development of the mountainous and lowland flora of the region Εκτός από τους ορεινούς κώδικες νερών, η γλυπτική σύνθεση συμβολίζει μια νεοκλασική πόλη που τη διατρέχει ο ποταμός της, αλλά βρίσκεται σε μια ασταθή ισορροπία αναφορά στις συχνούς σεισμούς της περιοχής. Οι διατάξεις ε, των δαπέδων είναι με αυτόν τον τρόπο ώστε να έχει μια σχέση ροής προς όλες τις κατευθύνσεις της πόλης. Αναπτύσσονται ροές οπτικές, τραμπλόγι, σαν τις ροές των μικρών ριακιών μέσα στα ορεινά χωριά και καταλήγουμε στο δεύτερο τμήμα με μεγάλες ανακυκλώσεις που δίνουν την εντύπωση ότι ο ποταμός συνεχίζει προς το αρχαίο θέατρο ώστε ακολουθώντας τα νερά του λιπτού ποταμού οι περιπατητές να οδηγούνται στο αρχαίο θέατρο. Τα νερά, καθώ έρχονται από το πρώτο τμήμα του γλυπτού ποταμού, εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα του γλυπτού ποταμού και εξαφανίζονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφου σε βάθο περίπου τριών μέτρων, υποδηλώνοντα το αρχαιολογικό παλίμψιστο τη διαχρονική σύγχυση τη πόλη. Οι φυτεύσει έχουν μια σχέση με τι διαδρομέ του ποινιού μέσα από τα υπέροχα τοπία των το τεμπών. Και από την άλλη μεριά, σε αυτό το δεύτερο τμήμα του γλυφτού του ποταμού, μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω τι σχέσει βίωση δίπλα στο ποτάμι, την προϊστορική σχέση των κατοίκων της Λάρισας με το ποταμό, με τις χρήσεις του νερού, με τα πηγάδια, με τις ποτίστρες με τις διατάξεις των χωραφιών εν σχέση με τη σπορά, με τις φυτέψεις, με τις ροδιές των τρακτέρ. Ήταν ένα τόπος ανάκλησης των χρήσεων της γης και του νερού δίπλα στη πόλη. The aim of Nella Gollander's master plan is to increase people's awareness about the lost relationship of the city of Larissa with its historical and mythical Pineos River, and to re-establish this connection. Also, to prepare the city centre to accommodate the revealed ancient theatre, which is located few metres away from the central squares. Η κεντρική πλατεία της Λάρισας, η συνέχεια της πλατείας ταχυδρομείου προς το αρχαίο θέατρο, συμβολίζει τα πεδινά τοπία της Ασαλίας και την πεντηνή διαδρομή του ποταμού. Η ανάπτυξη των οριζοντείων νερών του γλυφτού ποταμού επιτρέπει εν σχέση με την πρόσπτωση του ηλιακού φωτός, την ανάπτυξη του λαμπειρισμού των νερών με αναφορά στην ύμφη του φωτός της τίλβης. Το μεγάλο σχήμα της κεντρικής πλατείας της Λάρισας μου έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξω τα θεσσαλικά πεδία και το γλυπτό ποταμό. Αυτό είναι το όνομα του τρίτου τμήματος του γλυπτού ποταμού που διασχίζει το κέντρο της πόλης. Στο γλυπτό ποταμό και γενικά στην κεντρική πλατεία μου δόθηκε ευκαιρία όλο αυτό το έντονο της πλατείας ταχυδρομείου που είναι η ορεινή ροή νερό να ηρεμήσει στην κεντρική πλατεία και πια να είναι ο ποινιός σε οριζόντια πεδία. Στην εκτεταμένη επιφάνεια τοποθέτησα χίλια φώτα. Το βράδυ τα φώτα με την κίνηση του νερού δημιουργούν μια αίσθηση, ένα συνειρμό του νυχτερινού παιδινού τοπίου με οικισμό. The challenge is to enhance public awareness of the historical landscape of Larissa and to achieve sustainable development Based on a balanced and harmonious relationship between social needs, economic activity, culture, and the environment. It aims to alter the landscape character of big cities and to raise consciousness among the citizens of the local historical characteristics of their town. a further challenge is to educate people especially children that the landscape is a key element of individual and social well-being and that its protection management and planning entail rights and responsibilities for everyone <laughs> Και χωριστά οι δρόμοι που την περιβάλλουν ήταν μια ευκαιρία να κάνουν χειρισμού τοπίου, όπω δηλαδή συγκλίνουν οι δρόμοι στο τοπίο του κάμπου, να γίνουν οι φυτεύσει με μια φθήνουσα προοπτική, τα φωτιστικά να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην ανερούν το μέγεθο των χειρισμών και γενικά ήταν μια σύγκληση προ το αρχαίο θέατρο, ώστε να διοχετεύεται κανεί παρακολουθώντα αυτό το τοπίο στο αρχαίο θέατρο. The European Landscape Convention singled out the town of Larissa in June 2013 as a good practice in implementation of landscape policies, making the European policies popular through challenge, learning, innovation, and cooperation. Total art operations for the re establishment of the natural, historical, and cultural landscape of the city of Larissa. The ancient theater was highlighted by the holistic design of Nella Gollander's pedestrian improvements. The pavement design of the landscape sculptor presents the ground plan of ancient buildings existing on the underground of the city of Larissa, originating from the Neolithic area through the classical period and the Byzantine periods, creating the presence of different civilizations. A public participation process was embedded through the development of the project during the process of construction. Local craftsmen and art students from the Free Workshop of Fine and Applied Arts of Art Gallery of Larissa, Museum Katsigra, were involved during the construction of mosaic duplicates of the originals, which were found during the excavations of the center of Larissa. Nella Golanda has emphasized the archaeological value of the city's underground by incorporating 24 replicas of floor mosaics from the Archaeological Museum into areas of seating. Information points are placed close to the seatings, providing necessary details about the address, where these are found, and the year of their excavation. The biggest success was that Larissa has become the most beloved city in Greece among its citizens. With a number of cultural thematic events along the Pinios River and new groupings of the protection of the river's history and landscape were created. Now the city of Larissa is candidate for European Capital of Culture 2021.